Αφήσει δεξά την μπάλα για το Σαβούρδο. Τελικά θα βγει ο Φίλιππος ο Τσόρος και θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια αυτή στο 5ο λεπτό. Είσαι κάποια σέντρα για το κεφάλι του Παναγιώτου Κασκαμπά. Πράγματι αυτό κάνει. Μόνο από εκείνο ο Κολιατσόπουλος θα σουτάρει out. Δοθεί. Έχει γυρίσει πίσω και ο Αλεξιάδης. Καραγιάννη στη σέντρα. Κεφαλιά εκεί από τον Παναγιώτου Κασκαμπά. Θα περάσει out την μπάλα πάνω από 30 μέτρα. Κατευθείαν. Και στο δοκάρι μπάλα. Μια καταπληκτική φάση αυτή. Τζίμις Παρσιόπουλος αυτό το φάουλ. Βαθιά παλιά. Κεφαλιά. Το δοκάρι πάλι. Να είναι λοιπόν άλλο να δοκάρει τη κεφαλιά του Σπουλιωτόπουλου στο αμέσως επόμενο λεπτό. Με το Μαραγκό τελικά. Καλό τραβηγμένο. Ο Τσόρος θα διώξει με κόρνερ. Με γροθιές, συγγνώμη. Το γυριστό όμως του Παπαπαναγιώτη βρέθηκε στη βαθιά παλιά του Μαραγκού. Μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Κόρνερ λέει διαιτητής. Και το Παναθηναϊκός. Κεφαλιά. Γκολ. Και είναι το γκολ από τον Παπαπαναγιώτου. Εκεί δεν μπόρεσε να κάνει κανένας τίποτα. Ο Τσόρος διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Δεν ξέρω γιατί. Και είναι το γκολ. Το γκολ λοιπόν. Κοστούρος. Ωραία για τον Αλεξιάδη. Αλεξιάδης. Θα κάνει το σουτ. Πάνω στην αγκαλιά όμως του Παναγάκου που δεν ανησυχεί. Την παίρνει την κεφαλιά από τον Κολιατσόπουλο. Ο Κολιατσόπουλος μάλλον την πήρε την κεφαλιά εκεί. Ευκαιρία για το 2-0. Και είναι το 0-2 για τον Παναθηναϊκό με τον Αναγνωστόπουλο. Με τον Αναγνωστόπουλο του νούμερο 2 λοιπόν. Σας λέγαμε ότι ήταν ευκαιρία για το 2-0. Μετά από αυτή την ενέργεια του Φάνη του Αναγνωστόπουλου. Παναθηναϊκός 0-2. Κατευθείαν. Και παραλίγο εκεί δεν μπόρεσε ο Πετρόπουλος να διώξει, να δει την μπάλα μάλλον ο Παναγιωτόπουλος. Συνέχεια όμως με τον Παράσχο. Αυτό βέβαια είναι και δίκοπο μαχαίρι για την ομάδα του. Θα σουτάρει από μακριά ο Πετρόπουλος. Είναι πολύ άστοχο το σουτ. Δεν είναι... Καλό χτυπημένο. Κεφαλιά. Τελικά το σουτ από τον Κολιατσόπουλο. Ένα καλό σουτ από πολύ κοντά. Η μπάλα θα περάσει out. Μήπως να βγει μπροστά, αλλά δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι και εύκολο άλλωστε. Λάθος εδώ από τον Παράσχο. Και του κλέβει τον γκολ στα από τα πόδια του εδώ του Κασκαμπά. Ο Τσόρος. Για το Δελφάκι. Η παλιά για τον Καραλέκα εκεί. Το σούτ από τον Αδελφάκη. Καλό σούτ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν προλαβαίνει. Μάλλον επιμένει. Βγάει τη σέντρα. Και εκεί τελευταία στιγμή ο Κολιατσόπουλος θα διώξει σε κόρνερ. Να δούμε όμως τον Άστρος και τον Καραγιάννη. Ο Καραγιάννης σε... Περνάει ο Καραγιάννης. Να το σούτ. Καλό σούτ του Καραγιάννης. Το έδωσε κάτι καλύτερο σήμερα από όσο έκανε. Βουβούσιας. Μαραγκός, ίσως και την άνα για το 3-0 σε αυτή τη φάση. Μαραγκός, μόνος του Μαραγκός, έτοιμος να κάνει το 3-0 και πράγματι το πραγματοποιεί και πανηγυρικά ο Παναθηναϊκός στο 92. Στο 92 σημειώνει ο Παναθηναϊκός λοιπόν το 0-3 με το Μαραγκό. Και το Παναθηναϊκό να κερδίζει με 3-0 και το πρωτάθλημα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 3-0 λοιπόν για το Παναθηναϊκό, βλέπετε πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άστρους. Απογοητευμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού.